Δύο συναντήσεις πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας Γιώργος Καλούδης με αφορμή το νομοσχέδιο για τον πτωχευτικό κώδικα που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου συναντήθηκε με την Ένωση Πολυτέχνων Κέρκυρας καθώς και με την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων. Οι συναντήσεις αυτές έγιναν στο πλαίσιο της απόβασης της ολομέλειας των Προέδρων του Δικηγορικού Συλλόγου Ελλάδας. Κινούμαστε στα πλαίσια και των εντολών του 14ου Πανελλήνιου Συνέδριου Δικηγόρων, που διεξήχθη πέρσι μετά από 20 χρόνια στις Σέρες, που πήρε μια καθαρή θέση μαζί με τον κύριο Παπαδάτο. Έκαναμε τις επαφές σήμερα, τον κύριο Αλικό Παπαδάτο, ότι πρέπει να επανέλθει ο νόμος Κατσέλη, που κακώς τον περιόρισε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι η χαριστική βολή για το λαό, το φτωχό και μικρομεσαίο πολίτη, καθιστά πτωχό για πρώτη φορά μετά το Μεσαίωνα, μετά τη Γαλλική Επανάσταση, και το φυσικό πρόσωπο, το συνταξιούχο, πτωχευμένο, το συνταξιούχο, τον αγρότη, τον εργάτη, τον εργαζόμενο, τον επαγγελματία, τον επιτευγματία, είναι επιστροφή στο μεσαίο. Τον συνδέει με δύο λόγια, τον πολίτη, με τη γη όπως παλιά με τους κολύβους. Καταργεί το σύνδικο πτώχευσης και βάζει υπάλληλο της τράπεζας, δηλαδή βάζει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Και θα βγουν στο σφυρί με άθλιους όρους όλες οι πρώτες κατοικίες. Δηλαδή δεν θα υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό ζητήσαμε λοιπόν από τις δύο αυτές οργανώσεις, και θα συνεχίσουμε και με το ΤΕΕ και με όλες τις άλλες, στα πλαίσια των αποφάσεων και της Ολομέλειας και του Συνεδρίου, που είναι το ανώτατο όργανο των δικηγόρων, να υπάρξει μια συμπαράσταση. Είναι όριμο κοινωνικό αίτημα. Και δεν μπορεί να περιοριστεί άλλο ο ρόλος ο κοινωνικός του δικηγόρου. Ποτέ δικηγόρος σύνδικος πτώχευσης δεν σκότωσε άνθρωπο. Οι τραπεζίτες θα σκοτώσουν πολύ κόσμο. Τροφή στην προστασία της πρώτης κατοικίας με δικαστική προστασία, όπου εξετάζονται τα πάντα από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δηλαδή επιστροφή στον νόμο Κατσέλη. Ή πολύ απλό αυτό. Διαφορετικά, οι τραπεζίτες και τα κοράκια που συνέστησαν οι τραπεζίτες, με έδρα το Λιχνεστάιν, φορολογικούς παραδείσους, τους έχουν δώσει, για να αντιληφθείτε, ένα δάνειο 100 ευρώ κεφαλαίου, στεγαστικό, για το οποίο οι τράπεζες είναι εξασφαλισμένες. Έχει εγγραφτεί προσημείωση υποθήκης στα ακίνητα, έτσι, δεν είναι στον αέρα δάνεια αυτά. Το έχουν δώσει, τα 100 ευρώ τα έχουν δώσει για 5 cents. Χωρίς να καλέσουν προηγούμενα όπως έκαναν στην Γαλλία. Για να μην το δώσουμε στα κοράκια για 5.000 ευρώ, το παίρνετε εσείς για 7.000 ευρώ. Και αμέσως θα έτρεχαν οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας, να δώσουν τις 7.000 ευρώ. Πρόκειται για επιστροφή στο μεσαίωνα.